Ήρθαμε να παλέψουμε για το τρίποντο, τα καταφέραμε. Ο προπονητής είπε κάτι, ότι προσπαθήσατε σε αυτό το διάστημα μετά την ήττα από τον Αποέλ στο κύπελλο να αλλάξετε ψυχολογία. Πώς καταφέρατε και μετατρέψετε αυτό το, από το βαρύ κλίμα του 3-0, γιατί δεν ήταν ένα θεσμό στο κύπελλο που ποντάρατε πάνω του. Χάσατε με 3-0, ένα βαρύ σκόρ όμως. Λες και ήταν διακόπτης, ας πούμε, το κλείσατε και σήμερα και πάλι ήταν καλή Ομόνοια και κέρδισε δίκαιο. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Τέλειωσε το παιχνίδι, βαρύ σκορ σίγουρα. Ποντάραμε στο κύπελλο, ακόμη ελπίζουμε, θα κυνηγήσουμε τα πάντα την Τετάρτη. Το ξεχάσαμε, από ό,τι φάνηκε το ξεχάσαμε. Πήραμε ανάσες αυτή τη βδομάδα και ήρθαμε εδώ, κυνηγήσαμε το τρίποντο. Και ήταν τρεις βαθμοί πάρα πολύ σημαντικοί. Γιατί συζητούσαμε προηγουμένως και με τους συναδέλφους αλλά και με τον εκπρόσωπο της Ομονίας και λέγαμε ότι είναι ιδιόμορφο παιχνίδι αυτό το σημερινό, γιατί εάν κερδίζατε, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, όλοι πλέον θα σκέφτονταν και κάτι παραπάνω ενώ τον τίτλο. Αν χάνατε, ενδεχομένως και να απομακρυνόταν ακόμη και η τρίτη θέση. Όμως αυτό νομίζω σας έδωσε περισσότερη πίεση. Δεν υπήρχε περισσότερη πίεση, Μαρία, ή όχι? Εμείς θέλαμε το τρίποντο για να μείνουμε κοντά στους στόχους μας. Τώρα το κάτι παραπάνω, αν έρθει, δεν το σκεφτόμαστε. Εμείς βλέπουμε τους στόχους μας, είμαστε ακόμη στους στόχους μας. Αυτό μας χαροποιεί και θα μείνουμε στους στόχους μας μέχρι το τέλος. Θα προσπαθήσουμε. Το παιχνίδι σήμερα πώς το είδες, πώς το είδες εσύ από το γήπεδο, η εικόνα του παιχνιδιού? Εντάξει, προηγηθήκαμε γρήγορα στο παιχνίδι, αυτό ήταν καλό για μας. Πιστεύω είχαμε ευκαιρίες να σκοτώσουμε το παιχνίδι και 2 και 3-0 αν μπορούσαμε, τις χάσαμε. Δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα, ο Απόλλωνας Ρίσκαρ βγήκε μπροστά, πάλι μπορούσαμε με αντεπιθέσεις να σκοράρουμε. Δεν τα καταφέραμε, νομίζω 1-2 φορές αναπηληθήκαμε. Νομίζω σταθήκαμε καλά στο γήπεδο και το τρίποντο μας άξιζε, νομίζω. Όμως είπε κάτι και ο Τον Κάνεν, το είχαμε πει και εμείς κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ήταν εξαιρετικός ο Κωνσταντίνος ο Παναγής σήμερα. Όποτε χρειάστηκε, δηλαδή ακόμα και σε μια φάση, δεν ξέρω πόσο την πρόσεξε Βόρη εσύ Μάρια μέσα από το παιχνίδι, ακόμα και στη φάση του δοκαριού. Μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και μετά, ναι, αντιδρά, γιατί εκεί θα μπορούσε εύκολα, ας πούμε, να μην να χτυπήσει μάλλον να μπει μέσα. Αλλά βεβαίως το highlight του Παναγή ήταν η επέμβαση εκεί στο σουτ του Ρώσα που το βγάλει από μέσα. Εντάξει, πάντα χρειάζεται σε... και τον τερματοφύλακα σου. Σίγουρα η αντίπαλη ομάδα θα κάνει 1-2 ευκαιρίες. Για να νικήσει, πρέπει όλοι να είναι στο γήπεδο. Εσύ είσαι ικανοποιημένος από την απόδοση της Μαρία? Νομίζω παιχνίδι με παιχνίδι θα βγαίνουμε καλύτερα. Νομίζω. Και να σε περιμένουμε για δεξί μπακ μόνο ή σε χρησιμοποιεί και άλλο προπονητή τουλάχιστον στις προπονήσεις? Αυτό είναι θέμα του προπονητή. Επειδή από ό,τι ξέρω πιο μπροστά αγωνιζόταν, είναι έτσι? Ναι, εντάξει. Όπου ζητηθεί τον κάθε ποδοσφαιριστή, πρέπει να αγωνιστεί. Βεβαίως, Βόρη, το πλεονέκτημα για αυτού του είδους τους ποδοσφαιριστές που παίζουν winger και πάνε πίσω να παίξουν, ότι στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας τους βοηθούν πάρα πολύ γιατί την έχουν τη θέση. Το θέμα είναι να μπορείς να μάθεις να συμπεριφέρεσαι καλύτερα και αμυντικά, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, σίγουρα, αλλά ο Μάριος ξέρει καλύτερα ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η back είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο επιθετικό κομμάτι και χρειάζεται να ξέρει. Γι' αυτό είπα ότι τη θέση μπάλαμε... μπροστά την έχει, οπότε. Ναι, γι' αυτό πολλοί προπονητές βάζουν παίχτες που ξέρουν το επιθετικό ποδόσφαιρο πιο πίσω ακριβώς για να έχουν αυτή τη βοήθεια στην κατοχή, σωστές επιλογές. Ο Μάριος σήμερα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και σε αυτό το κομμάτι που λες, το επιθετικό, με σωστές επιλογές. Δηλαδή, νομίζω ότι σχεδόν όλες του οι πάσες ήταν σωστές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, που είναι αυτό που ακριβώς χρειάζεται ένας προπονητής, οπισθοχωρώντας, αν θέλεις, έναν ποδοσφαιριστή τέτοιο σε ένα πιο αμυντικό παιχνίδι. Και είναι πιο εύκολο, Μάριο, φαντάζομαι, να μάθεις να μείνεσαι παρά να μάθεις να επιτίθεσαι, έτσι. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το αμυντικό θέλουμε να βελτιώσουμε. Ναι, γι' αυτό σου λέω, γιατί το μπροστά την είχε στη θέση. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Για πες μας να δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλους. Πώς το βλέπεις τώρα? Είσαστε... Καταρχήν γίνεται ένας χάμος στα ψηλά της βαθμολογίας. Ο πέμπτος από τον πρώτο έχει διαφορά 5 βαθμούς. Για πες μας να δούμε. Είσαστε στο 49, στο πλην 3 πλέον από την κορυφή. Εντάξει, σας είπα και πριν, εμείς... Δεν γίνεται κουβέντα στα αποδητήρια για πρωτάθλημα, για κάτι παραπάνω? Η κουβέντα που γίνεται στα αποδητήρια είναι να είμαστε στους στόχους μας. Αυτό θέλουμε. Ναι, αλλά εσείς μπορεί να διαφοροποιηθούν ή όχι. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε όλα τα παιχνίδια και αν
με αυτά τα αποτελέσματα είμαστε κάπου καλύτερα από τους στόχους μας. Καλό δεχόμενο, ε. Σίγουρα. Μάλιστα. Και κάτι για την Τετάρτη θα ήθελα να μας πεις, Μάρια, γιατί και ο Καϊάφας στις δηλώσεις τώρα δεν το ξεχνάει το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι το 3-0 είναι ένα βαρύ σκορ για να ανατραπεί. Είναι ποδόσφαιρο 90 λεπτά. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αν μας έλεγαν από πριν ότι θα χάναμε 3-0, δεν θα πιστεύαν. Uh-huh. Έτσι τώρα και εμείς θα πάμε, θα τα δώσουμε όλα, θα κυνηγήσουμε τις ελπίδες μας και θα δείξει. Μάλιστα. Έχεις κάτι να ρωτήσεις στο Μάριο Βορή? Εντάξει, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή φέτος η Ομόνια έχει ένα μεγάλο ρόστερ, μπήκατε κι εσείς τα πιο νέα παιδιά, αν θέλεις, στην Ομόνια και πήρατε χρόνο συμμετοχής, αλλά βλέπουμε ότι όποτε σας χρειαστεί ο Καϊάφας, είσαστε λες και παίζετε από την αρχή. Δηλαδή θα ήθελα να μας πεις με ποιο τρόπο σας κρατάει, αν θέλει, σε γρήγορση, ακόμα και στα παιχνίδια που δεν χρησιμοποιήσετε καθόλου, τι σας λέει αυτά τα πράγματα, για να μπορέσετε να μπείτε και να είσαστε ακριβώς αυτό που θέλει. Εντάξει, όλη την εβδομάδα μας προετοιμάζουν σωστά. Προπονητής χρησιμοποίησε αρκετούς νεαρούς φέτος. Πήραμε τις ευκαιρίες μας. Σίγουρα έναν νεαρός όταν θα έρθει η στιγμή να αγωνιστεί, όταν είσαι 21-22 χρόνων, πρέπει να δώσεις όλα. Είτε αγωνίστηκες είτε δεν αγωνίστηκες. Αλλά εντάξει, στις προπονήσεις σε ετοιμάζουν. Περισσότερο στο μυαλό είναι θέμα ετοιμασίας. Ψυχολογικό. Ναι. Εγώ απλά θα συμπληρώσω ότι θεωρώ ότι και για τον Μάριο αλλά και για κάποια άλλα παιδιά που ήταν στην Αλκή βοήθησε πάρα πολύ η περσινή χρονιά που πήραν εμπειρίες και παραστάσεις από πρώτη κατηγορία. Σίγουρα, ήταν ένας χρόνος γεμάτος πέρσι στην Αλκή. Όταν αγωνίζεσαι σε κάθε εβδομάδα για ένα χρόνο, πλέον μπαίνει στο ρυθμό, μπαίνει. Εντάξει, μας βοήθησε πάρα πολύ η περσινή χρονιά. Νιώθουμε νομίζω και πιο έτοιμοι παρά από πριν. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Μάρια, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για πάλι. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Είσαι πολύ νεαρός ακόμη, έχεις το μέλλον μπροστά σου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Μάριο Δημητρίου. Πριν πούμε περισσότερα και να βάλουμε και στην κουβέντα μας και τον Σιλάνεφο τον Ισίφορο, θα πάμε να δούμε τι δήλωσε ο διεύθυνος επικοινωνίας.